Και ως Υπουργός Αθλητισμού έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό ζήτημα με τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για μία ακόμη φορά, κυρίως των δημοτικών. Είναι ένα θέμα το οποίο ασχολούμαι αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας να βρούμε διέξοδο η οποία θα δίνει πραγματικές δυνατότητες στην αδειοδότηση, λύση η οποία θα βοηθήσει προσωρινά την πρώτη φάση και οριστικά στη δεύτερη φάση να λυθούν τα προβλήματα, γιατί πρέπει να πούμε μια αλήθεια ότι η ασφάλεια όσων βρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους, στις κερκίδες γύρω από αυτές, είναι προαπαιτούμενο. Άρα πρέπει να το διασφαλίσουμε. Και βεβαίως δυστυχώς οφείλω να το πω δημόσια ότι και άλλο είδους εγκαταστάσεις δημόσιες, αθλητικές ή όχι, έχουν παρόμοια προβλήματα. Θα κατανομάσω συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη τον υπόδρομο στο Δοξάτο. Υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις όπου με την ευθύνη πράγματι και έτσι έπρεπε να γίνει τοπικών αρχόντων, αυτές λειτουργήσαν, όμως σε ένα σημείο αυτό πρέπει να πάρει ένα τέλος, έτσι ώστε και ορθά η πρόταση του Δημάρχου να δοθεί μια παράταση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, με μια, θα έλεγα, ρύθμιση, την οποία ήδη και ο ίδιος έχω προχωρήσει. Είναι ανάγκη να υπάρχει μια διασφάλιση και αυτών που ανέλαβαν την ευθύνη, δηλαδή έβαλαν το κεφάλι τους, θα μου επιτραπεί την έκφραση στον Τορβά, να λειτουργήσουν για τα παιδιά μας βεβαίως, αλλά αυτό πρέπει να πάρει ένα τέλος. Και αυτό παρακαλώ για την κατανόησή σας, αλλά και την προσπάθεια και τη βοήθεια που μας δίνετε να φτάσουμε σε ένα καλό τέλος.